Σε αυτό μας το ταξίδι επισκεφτήκαμε τη Νότια Άμβρο για να δούμε τα χωριά του Κορφίου, που σε πείσμα των καιρών κρατούν το χρώμα και την παράδοση. Για αρχή ανεβήκαμε στα 560 μέτρα για να δούμε το επάνω κάστρο, ένα από τα τρία που έφτιαξαν οι Βενετοί στην Άνδρο μετά την κατάκτησή της το 1207. Το κάστρο χτίστηκε πιθανώς το 13ο αιώνα. Πλάι του, η Παναγία Φανερωμένη, που αρχικά μάλλον ήταν ο καθολικός ναός του κάστρου και στη συνέχεια μετατράπηκε από τους ντόπιους σε ορθόδοξο αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πρώτη μας στάση μετά τη Φανερωμένη, το Κοχύλου, ένα χωριό παραδοσιακά αγροτικό. Στον 20ο αιώνα, πολλοί του κάτοικοι έγιναν ναυτικοί, ενώ άλλοι μετανάστευσαν στην Αμερική. Και τώρα σιγά σιγά γυρίζουν για να φροντίσουν το χωριό τους. Πλάι στην εκκλησία του Αη Γεώργη βρίσκεται και το παραδοσιακό καφενείο του Ψυχάκη. Ένα από τα ελάχιστα παρόμοια καφενεία που υπάρχουν πια στο νησί. Στην είσοδο στο Πισκοπιό ξεχωρίζει η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, με το εντυπωσιακό καμπαναριό της, εκκλησία που φτιάχτηκε το 1884. Περπατώντας λίγο μες στο χωριό, βρίσκει κανείς και ένα γεφύρι που τελευταία ονομάστηκε Γεφύρι της Αγάπης, αφού εκεί γυρίστηκαν πλάνα από την ταινία «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη. Η Λαρδιά είναι ένα χωριό που συναντά κανείς το δρόμο από τη χώρα προς το Κόρφη. Η θέα προς το γυαλό, οι αιμασιές προϊόν του μόχθου εκατοντάδων ετών, οι περιστεριώνες και τα όμορφα σοκάκια, σε κάνουν να θες να περιηγηθείς για ώρες αυτό το μέρος. Οι Χώνες είναι ένα χωριό πολύ πιο μικρό που συρρυκνώνεται τα τελευταία 200 χρόνια. Τελευταία όμως ένα ενοποιείο του Μάστορη, ένα λιοτρίβι του Πολίτη και η μετακόμιση εκεί της Κινσέπ Άνδρος παίρνουν νέα πνοή στο μικρό αυτό χωριό. Thank you.
Στην Αγία Μαρίνα ξεχωρίζει η ομώνυμη εκκλησία που υπήρχε τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα. Εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα ορισμένοι κάτοικοι μετανάστευσαν στην Αμερική ψάχνοντας διέξοδο σε δύσκολα χρόνια. Κάποιοι εργάστηκαν στην παρασκευή ζαχαρωτών. Η ζάχαρη, φτηνή στην απόκτησή της, ήταν το μέσο που έδινε την ευκαιρία με την επεξεργασία της σε πολλούς Έλληνες να πετύχουν στο στόχο για ένα καλύτερο αύριο. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο που φτιάχτηκε στις αρχές του 21ου αιώνα σε κάνει να καταλάβεις πως έφτασε στην Αλαμανιά, ένα ακόμη πολύ γραφικό χωριό στην κοιλάδα του Κορφίου που μάλλον σχετίζεται με το επίθετο Αλαμάνος που υπήρχε στο μέρος αυτό. Το καμάρι της Αλαμανιάς είναι η κρίνη της, με μια στέρνα μπροστά της, στην οποία υπάρχουν χρυσόψαρα. Τα πλατάνια ολόγυρα επιτείνουν την αίσθηση δροσιάς που νιώθεις όταν φτάνεις εκεί. Περνώντας ένα μικρό γεφύρι, μπαίνουμε στο Άνω Κόρφη, όπου σε πολύ λίγα στρέμματα βρίσκονται τουλάχιστον 6 εκκλησίες. Δεξιά στα πλάνα ο Άγιος Ιωάννης με το μικρό κυπαρίσι στη στέγη του είναι η παλιότερη εκκλησία του νησιού που σώζεται ολόκληρη. Φτιάχτηκε τον 5ο αιώνα, αλλά για δεκαετίες ήταν καλυμμένος από χώματα, αφημένος στη λίθη. Το 1999 άρχισε η προσπάθεια αδιάσωσης. Αποκαλύφθηκαν σταδιακά οι θαυμάσιες τοιχογραφίες του, αλλά ακόμη δεν είναι ανοιχτός για να λειτουργηθεί και κυρίως για να φανεί στον πολύ κόσμο η δουλειά που έχει γίνει με την προσπάθεια συντήρησής του από την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Ο θάνατος του επί σειρά ετών δημάρχου Γιάννη Γλινού, Κορφιανού στην καταγωγή που ηγήθηκε της προσπάθειας, κάνει ορατή την ανάγκη να συνεχιστεί το όραμά του να αναδειχτεί η περιοχή με την ίδια πίστη.
πλάι στον Άγιο Ιωάννη με τα Βυζαντινή θεοσκέπαστη που ίσως χτίστηκε πάνω σε παλιότερη εκκλησία. Ενώ πίσω από τον Άγιο Ιωάννη βρίσκεται ο μικρότερος σε μέγεθος Άγιος Δημήτριος. Προχωρώντας πιο μέσα στο Άνω Κόρφη βλέπει κανείς την Παναγία και μετά συναντά τον Άγιο Νικόλαο και το μικρότερο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, ακριβώς δίπλα στον Άγιο Νικόλαο. Η διαδρομή μέσα στα χτήματα και τα πυργόσπιτα στο Άνω Κόρφη είναι από τις πιο μαγευτικές στην Άνδρο. Το Άνω Κόρφη ήταν μέχρι το 19ο αιώνα η καρδιά της περιοχής, αφού ακόμη ήταν ελάχιστα χτισμένος ο γυαλός, ο όρμος Κορφίου. Εδώ βρίσκονταν και υπάρχουν ακόμη πολλά σπίτια και χτήματα της οικογένειας Καμπάνη, που είχε βουλευτή, μητροπολίτη και στρατηγό το 19ο αιώνα, δείγματα της μεγάλης ακμής της. Ο Άγιος Νικόλαος είναι Βυζαντινός ναός του 12ου αιώνα, ένα ακόμη πολύ ξεχωριστό μνημείο της περιοχής. Τα μαρμάρινα ανάγλυφα της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου ξεχωρίζουν στο μεταβυζαντινό θύρωμα που χρονολογείται πιθανώς το 1730. Στο προάβλιο βλέπει κανείς χτιστή κρίνη, δωρεά του Κορφιανού Μητροπολίτη Σμύρνης Σεραφείμ Γρόσου, που το 1833 πάφτηκε για την υποδοχή που έκανε στη Σμύρνη στον τότε βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα. Εκτοπίστηκε στην Προύσα, αλλά το 1837 εξελέγει Μητροπολίτης Άνδρου και γύρισε στο νησί. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία βίντεο που ελπίζουμε να κάνουμε για τα χωριά του Κορφίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Thanks for watching.